Την περίπτωση της πολιτείας του Κολοράντο αξιοποίησε ως παράδειγμα ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα στην προσπάθειά του να πείσει το Κογκρέσο ώστε να εγκρίνει περιορισμούς στην οπλοκατοχή. Το Κολοράντο, που έχει βιώσει κρούσματα ένοπλης βίας, με πιο πρόσφατο το μακελιώσιο κινηματογράφο της Ορόρα πέρυσι, έχει λάβει σε πολιτιακό επίπεδο αυστηρότερα μέτρα για τους κατόχους όπλων. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να υπάρξει σύγκρουση για συμβιβασμό με την πραγματικότητα. Δεν είναι ανάγκη να υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στην προστασία των πολιτών μας και την προστασία των δικαιωμάτων από τη δεύτερη τροποποίηση του Συντάγματος, είπε ο Ομπάμα μιλώντας στην Ακαδημία της Αστυνομίας στο Ντένβερ. Το λόμπι της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά ισχυρό και έχει σημαντικά ερίσματα στο Κογκρέσο. Ακόμη και μετά το μακελιό στο Νιουτάουν υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις για την ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων στην κατοχή όπλων. Στις αρχές του χρόνου, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε σειρά μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός ρεπουμπλικάνων, ακόμη όμως και δημοκρατικών, αντιμετωπίζουν τις προτάσεις του Μπάρακ Ομπάμα με σοβαρές επιφυλάξεις.